δεν το καταλαβαίνουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι ότι δεν μπορεί μια χώρα να κλείνει το ερευνητικό της κέντρο. Ειδικά μια περίοδο κρίσης που μας βάζουν σημαία την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Για μας λοιπόν είναι προφανές ότι το ΙΓΜΕΟΣ Ερευνητικό Ινστιτούτο σέβεται τον εαυτό του, δεν μπορεί να κάνει μελέτες προκάτ και μελέτες σκοπιμότητας που να εξυπηρετούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και με αυτή την έννοια ενοχλεί το Ινστιτούτο με τη μορφή που έχει σήμερα. Η μορφή που διολυσταίνει είναι ένα κέντρο διαχείρισης τροχονόμως, όπως λέμε, πακέτων, μελετών, προκειμένου να είναι πιο ευλίγιστες οι απόψεις που θα διατυπώνονται, είτε αυτό αφορά τα τεχνικο-οικονομικά δεδομένα του ορυκτού πλούτου, είτε αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γιατί είναι σαφές ότι κάθε επένδυση στον ορυκτό πλούτο έχει και κέρδη, έχει και ζημίες. Συνήθως οι μέχρι τώρα επενδυτές, αυτό που σένοιαζε είναι τα κέρδη, εξού και όλη αυτή η ληστρική εκμετάλλευση και όλα αυτά τα κρανίου τόπος τα οποία που έχουν εγκαταλείψει, αφού καταρριμάξανε και τον τόπο και το λαό βέβαια, και το λαό και της περιοχής, με αποτέλεσμα σήμερα να ακούνε στα διάφορα χωριά ή στην επαρχία επένδυση μεταλλευτική και να τρέχουνε. Εσάς, ποια είναι η τελευταία επίσημη ενημέρωση που έχετε από το Υπουργείο? Ότι γίνατε ΙΓΜΕΜ και θα συγχωνευτείτε με κάποιον άλλο οργανισμό, θα υπαχθείτε αλλού? Στο νόμο που είχε περάσει τον εφαρμοστικό του Μνημόνιου 2, όπως λέμε, το ΙΓΜΕ μαζί με άλλους τρεις φορείς είχαν επιλεγεί σε ένα σύνολο 11 φορέων για κλείσιμο. Ήταν το ΙΓΜΕ, ήταν ο ΕΟΜΕΧ, ήταν ο ΟΔΗ και το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Ναι. Και οι τέσσερις αυτοί φορείς, με διάφορες, θα πούμε, νομικές και αλχημίες, δεν κλείνουν. Αλλά το έργο τους λαιλατείται. Δηλαδή, ενώνονται με διάφορους άλλους φορείς, εκ των οποίων προέρχεται η μείωση προσωπικού. Το ΙΓΜΕ από όλους αυτούς τους φορείς έχει υποστεί την πιο διαστραμμένη, θα λέγαμε, σύζευξη. Περιγράψτε μας λίγο τη διαστροφή. Η διαστροφή είναι ότι ένας φορέας που αφορά το ΕΚΠΑ, ένα κέντρο που αφορούσε την περιβαλλοντική ανάπτυξη και ενημέρωση, με δύο υπαλλήλους και 8 απεσφασμένους, αφορά έναν φορέα όπως είναι το ΙΓΜΕ, το οποίο έχει 337 εργαζόμενους σήμερα, με πάνω από 50. Αυτό σας απορροφά? Μας απορροφά. Με τους δύο μόνιμους. Ακριβώς, και αυτό είναι ένα τρίκ που με βάση το νόμο τι γίνεται. Ο απορροφούμενος, όλο το προσωπικό ΥΕ και ΔΕ, δηλαδή υποχρεωτικής και δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως, βγαίνει στην εφεδρεία. Προκειμένου λοιπόν να βγει αυτό το μαγικό νούμερο των 160-170 εφέδρων παύλα απολυμένων, έπρεπε ένας μικρός οργανισμός να απορροφήσει το ΙΓΜΕ. Στην παρατήρηση που κάναμε στον κύριο Υπουργό και στον εκπρόσωπό του, τον Γενικό Γραμματέα που μας είδε άλλη μια φορά, ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, και λέμε για την κυρία Διαμαντοπούλου, γλωσσό εξαπτέρυγο του νεοφιλελευθερισμού και όλων των αντιλήψεων που εκπορεύονται από την ομάδα της, φρόντισε στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, που έχει περίπου 460 σερβιτόρους και μαγείρους, να κάνει τέτοιου είδους ένωση που σχεδόν κανένας να μην φύγει. Και βεβαίως δεν έχουμε τίποτε με τους συναδέλφους που υπηρετούν τις φοιτικές εστίες και τις σχολικές εστίες, που και αυτές θα κλείσουν όπως θα πάει διαδοχικά, αλλά είναι πολιτική εκδίκηση, πολιτικά πρωτόγνωρο σε ένα Ινστιτούτο Ερευνητικό να διώχνει τη ραχοκοκαλιά του, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό υποστήριξης, με μια μονοκοντιλιά, βάζοντας τους 330-340 εργαζόμενους να απορροφώνται από τους δύο. Με τα οριζόντια μέτρα, προκειμένου ο κύριος Πάγκαλος να μαζέψει τους 30.000 εφέδρους, είχε δύο κριτήρια. Και τα δύο θα λέγαμε ρατσιστικού χαρακτήρα. Το ένα είναι οι γέροι, όπως λέμε, αυτοί που είναι προς συνταξιοδοτικό καθεστώς, σκοτώνουν τα άλογα πριν γεράσουν. Όταν λέμε γέροι, είναι συνάδελφοι 56, 57, 58 χρονών, που θα μπορούσαν να προσφέρουν και άλλα 5, 6, 7, 8 χρόνια. Αλλά πλην όμως, επειδή θα πάρουν σύνταξη σε δύο χρόνια, τους πετάμε στην εφεδρεία με 600 ευρώ το μήνα αποζημίωση. Και βεβαίως όλο το άλλο προσωπικό που θεωρείται προσωπικό κατώτερο εισαγωγικά, είτε της υποχρεωτικής είτε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ένα ταξικό κριτήριο να πούνε ότι όλοι αυτοί που δεν είναι επιστήμονες, όλοι αυτοί που δεν μπορούν να θεωρηθούν πρώτης κατηγορίας προσωπικό, περισσεύουν. Αυτό που αρχίσαν να καταλαβαίνουν κάποιοι ακόμη και από την κυβέρνηση είναι ότι αυτό το προσωπικό είναι η ραχοκοκαλιά λειτουργία του επιστημονικού προσωπικού. Χωρίς αυτό το προσωπικό δεν μπορεί να υπάρχει Ινστιτούτο. Συγγνώμη, για να γίνει σαφές και θα αλλάξουμε θέμα. Όταν τα θέσατε όλα αυτά, μάλλον ο Υπουργός σας δέχτηκε ποτέ?
Ο Υπουργός μας δέχτηκε μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα για να μας αναγγείλει ότι μας έχει αθάψιμο. Ναι. Μας δέχτηκε. Αυτό πότε έγινε, συγγνώμη, τον Αύγουστο? Έγινε καλοκαίρι, περίπου μόλις ανέλαβε μετά από κανένα μήνα που είχε αναλάβει τα καθήκοντά του ως καινούριος Υπουργός Περιβάλλοντος. Λοιπόν, και μετά, παρά τη δέσμευση για διάλογο και ενημέρωση και συζήτηση, ναι, ενώ 8 Νοέμβρη είχε στείλει την υπουργική απόφαση με την οποία μας τέλειωνε, ναι, μας δέχτηκε μετά για να μας πει το μνημόσυνο. Βεβαίως. Σας συνάντησε πριν την υπογράψει την περιβαλλοντική μελέτη για τα χρυσορυχεία της Κασάνδρας, γιατί νόμιζα ότι αυτή ήταν μία από τις πρώτες του ενέργειες? Αυτό έγινε στο ενδιάμεσο. Στο ενδιάμεσο και προφανώς δεν είχε ανάγκη, αν θέλετε, τη δική μας συνηγορία για να προχωρήσει στο θέμα της Κασάνδρας. Ναι. Το ΙΓΜΕ έχει διατυπώσει άποψη για τα λεγόμενα κοιτάσματα της TVX. Θα μας την πείτε? Ναι, θα την πούμε. Είναι παρελθοντολογία. Μεν έχει και καθόλου μια πρακτική. Παρελθοντολογία τώρα θα ξεκινήσουν να τη δουν. Ναι, ναι, θα πούμε το εξής, ότι αυτό είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια. Βέβαια. Η μετακίνηση των ορυχείων των λεγόμενων της Χαλκιδικής από τον Ποδοσάκη, ναι, στη Μέτβα και από τη Μέτβα μετά στην TVX και σε όλους τους επόμενους. Και από εκεί στην Ελληνική Χρυσός. Ναι, ΑΕ. Και μετά σε όλους τους επόμενους. Ξέρετε τι είναι η Goldman Sachs στην Ελληνική Χρυσός ΑΕ? Το έχουμε από δημοσιογραφικές πληροφορίες ακούσει. Γνωρίζουμε ότι τα συμφέροντα είναι ποικίλα. Ναι. Αυτή που έχουμε βασική ένσταση εμείς σε όλη αυτή την παραχώρηση είναι το κατά πόσον οι περιβαλλοντικοί όροι τηρούνται. Γιατί έχουμε βάσιμες καταγγελίες και υποψίες από τους ντόπιους ότι αυτά που λέγονται συνήθως μελέτες στην πράξη μένουν νεκρά γράμματα, αλλά αν θέλετε και ως προς το κέρδος του ελληνικού δημοσίου. Διότι όλη αυτή η αδιαφανή διαδικασία που συνήθως γίνεται αποκαλύπτεται στο τέλος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα κοιτάσματα χρυσού, ναι, ένα χρηματιστηριακό παιχνίδι. Ναι. Ένα παιχνίδι δηλαδή που αγοράζω μεταλλεία, η μετοχή μου από μισό δολάριο που ήταν πηγαίνει στα 13, κονομάω ότι κολομά από το χρηματιστήριο, ενδεχόμενα να κάνω κάποιες επενδύσεις στην έρευνα, όπως έκανε η TVX και βγήκε ο Χαλκός, και μετά, αφού τη μετοχή την κατρακυλάω πάλι σε τιμές απαράδεκτες, την ξεφορτώνουμε στον επόμενο για να ξαναρχίσει το ίδιο κατανάκι. Αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται παγκόσμια με τα θέματα του χρυσού. Πάρα πολλές επενδύσεις στο θέμα του χρυσού δεν φτάνουν ποτέ στην τελική εκμετάλλευση, ακολουθώντας αυτό το χρηματιστηριακό γαϊτανάκι. Μέχρι τώρα αυτό το γαϊτανάκι χορεύαμε και εμείς, αυτούς τους ρυθμούς του γαϊτανιού. Τώρα μπήκε και η υπογραφή από τον κύριο Παπακοσταντίνου. Απ' την άλλη μεριά δεν έβγαζε μόνο χρυσό ή δεν ήταν η επένδυση χρυσού. Βεβαίως, έβγαζε τσίγκο, έβγαζε μολύβι. Άρα, και θα μπορούσε να βγάλει και χαλκό. Ναι. Τα αποθέματα του χαλκού δεκαπλασιάστηκαν, δηλαδή πουλήσαμε ένα κοίτασμα με α, σήμερα έχει 10 α. Ναι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει τεράστια περιβαλλοντική σημασία το πώς αυτό το μεταλλείο θα αναπτυχθεί. Από εκεί και πέρα, τη γνώμη του ΙΓΜΕ, αφού θα ολοκληρώσουν όλες τις επενδύσεις, θα τη φωνάξουν συνήθως πυροσβεστικά, ναι, είτε για να αντιμετωπίσει ζητήματα τεχνοοικονομικά πάνω στην επένδυση, είτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχετε ξεκινήσει έναν αγώνα. Βλέπετε καμία αλλαγή λογικής και αντίληψης από την ηγεσία ή τους βλέπετε ανέδωτους? Και πώς ανέδωτοι είστε εσείς απέναντί τους τώρα, έχει σημασία? Καθένας με τα όπλα του. Σε αυτά που είπαμε πριν, πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτό που έχει στριμώξει πιο πολύ την πολιτική ηγεσία είναι η αποκάλυψη, η αλήθεια. Το γεγονός των συμπαραστάσεων των άλλων επιστημόνων και των άλλων φορέων βασίζεται στο γεγονός ότι λέμε την αλήθεια. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να το πολεμήσουμε με κανέναν άλλον τρόπο. Γι' αυτό επιχειρούν να βουλώσουν και τις φωνές ακόμη και εκπομπών και όλων εκείνων των φορέων που θέλουν να προβάλλουν τις απόψεις του σωματείου, που οι απόψεις του συνδικάτου δεν είναι άλλες παρά οι απόψεις των εργαζόμενων. Πολλοί συνάδελφοι εδώ θα μπορούσαν να προσθέσουν χιλιάδες άλλα ακόμη στοιχεία για να τεκμηριώσουν αυτή την άποψη. Την ίδια στιγμή λοιπόν που λένε ότι το ΙΓΜΕ πρέπει να αναπτυχθεί, την ίδια στιγμή που φτιάχνουν έναν φορέα για τα πετρέλαια και λένε ότι βασικό σύμβουλο θα είναι το ΙΓΜΕ. Ή τέλος πάντων από τους συμβούλους. Την ίδια στιγμή που εξαγγέλνουν έρευνες για εντοπισμό φυσικού αερίου σε σχιστολιθικά πετρώματα με βασικό μελετή το ΙΓΜΕ. Την ίδια στιγμή που λένε ότι όλες αυτές οι οδηγίες και δουλειές της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εγγυηθεί το ΙΓΜΕ, την ίδια στιγμή το ροκανίζουν, το πετσοκόβουν για να επιβεβαιωθεί αυτό που είπε πριν ο Δημήτρης, ότι μας ενδιαφέρει η ιδέα, η εντύπωση, το νόμισμα, για να παιχτούν αυτά που θα παιχτούν στο χρηματιστήριο αύριο μεθαύριο και που τελικά θα χρεοκοπήσουν τους εργαζόμενους, τα ασφαλιστικά ταμεία, το λαό μας ολόκληρο. Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ έχουν πάρει την απόφασή τους. Δεν θα μπουν στο δίλημα να σωθούν κάποιοι και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι. Και από αυτή την έννοια αντιμετωπίζει την πολιτική ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου αλλά και η κυβέρνηση συνολικά
με μια αντίληψη ότι αν τολμάτε κάντε το, αν τολμάτε δολοφονήστε το ΙΓΜΕ και αυτή η κατάρα θα σας κυνηγάει συνέχεια γιατί δεν θα μπορείτε να απολογηθείτε πάνω στην αλήθεια. Σήμερα θα φύγουν 200 εργαζόμενοι με αυτήν την απόφαση της κυβέρνησης, σε σύνολο 337. Είπαμε τα ρατσιστικά, ταξικά κριτήρια επιλογής αυτών των εργαζομένων. Κανείς σε αυτή την αίθουσα, αλλά και σε αυτούς που δεν είναι εδώ μέσα, δεν σκέφτεται να κάνει μία στιγμή πίσω. Ήδη έχουμε κάνει κατάληψη των διοικητικο-οικονομικών υπηρεσιών για να μην προωθούνται τα λεγόμενα φύλλα εφεδρείας. Θα θυμούνται από το στρατό οι εργαζόμενοι, οι μελλοντικοί στρατιώτες, οι έφεδροι που περίμεναν να πάρουν το φύλλο πορείας για να καταταγούν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει μέσα από τις υπηρεσίες, μέσα από τους συναδέλφους των διοικητικο-οικονομικών υπηρεσιών, μέσα από τον αγώνα του ΙΓΜΕ. Δύο, γιορτάζουμε τα 60 χρόνια του Ινστιτούτου και τιμούμε όλους αυτούς που προσφέρανε, αλλά κυρίως δεσμευόμαστε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Το Ινστιτούτο δεν ήταν ένα έγκλημα στιγμιαίο, το οποίο το κάνανε με το σχέδιο Μάρσαλ για να επιβεβαιώσουν, αν θέλετε, τις μελέτες των φωτισμένων εκείνων τεχνικών της αντίστασης που λέγανε ότι υπάρχει ορυκτός πλούτος και ο μύθος Ξεροκόστενας είναι μύθος. Αυτό που πάνε να κάνουμε το Μάρσαλ 2, που σημαίνει να φουσκώσουμε τη φούσκα ακόμη πιο πολύ με θύματα τους εργαζόμενους, είναι πολιτική εκτίμηση ομόφωνη των εργαζόμενων ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσει. Έχουμε εξαντλήσει σχεδόν όλες τις μορφές αγώνα. Πολλοί θα λέγανε ότι έχουμε κουραστεί και δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Αυτή τη χάρη δεν πρόκειται να τους την κάνουμε. Όλοι μας, με απόλυτο σεβασμό στον αγώνα αυτών των ανθρώπων που στήσαν το ΙΓΜΕ, στον αγώνα που σήμερα δίνουν οι συνάδελφοί μας, στηρίζοντας οι δύσκολες συνθήκες στο έργο του ΙΓΜΕ, θα φοράμε μία μπλούζα. Και αυτή η μπλούζα θα γράφει τα εξής. Είμαι έφεδρος, δηλαδή υποψήφιος απολυμένος, δηλαδή άνεργος, δηλαδή άστεγος, αυριανός επέτης. Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας ενωτικός, είναι αγώνας για την κοινωνία, δεν είναι αγώνας για το μεροκάματό μας και για το συντεχνιακό μας δικαίωμα. Και με αυτή τη φανέλα που θα τη φορέσουμε όλοι, θα δώσουμε το μήνυμα ότι το ΙΓΜΕ και οι εργαζόμενοι θα πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους. Όλοι οι συνάδελφοι θα βγούμε με αυτή την μπλούζα που μπορεί να μην μας αφορά όλους, αλλά δείχνει την πίστη στον αγώνα, δείχνει ότι δεν πρόκειται να μας λυγίσει κανείς, δεν μας νοιάζει σήμερα θα φύγουν οι γέροι, αν θα φύγουν οι εργοδικοί και οι γραφιάδες. Αυτό το Ινστιτούτο θα ζήσει γιατί το θέλει ο λαός να ζήσει, γιατί είναι εργαλείο για την ανάπτυξη και για την κοινωνία.